Τον 5ο κύκλο σεμιναρίων του αναμένεται να ξεκινήσει το Κέντρο Αγροτοδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας. Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν στις 8 Οκτωβρίου και θα απευθύνονται σε όσους θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σε θέματα του αγροτοδιατροφικού τομέα και σε όσους προτίθενται να αναπτύξουν βιώσιμη επιχειρηματικότητα μέσω της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της τοπικής αγροτικής οικονομίας. Την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου, θα έχουμε την έναρξη του 5ου κύκλου σεμιναρίων για το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας. Οι θεματικές ενότητες οι οποίες θα τρέξουν σε αυτόν τον κύκλο είναι η επεξεργασία τυποποίησης του ελαιολάδου, η επεξεργασία και τυποποίησης της επιτραπέζιας ελιάς, ο αγροτουρισμός, η μελισσοκομεία για αρχάριους. Όπως είπαμε, θα είναι και τα φυτά, τα αρωματικά φυτά, ο οποίος ο τίτλος είναι η αξιοποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Είναι κάποιες ενότητες οι οποίες τρέχουν μερικές πρώτη φορά από το κέντρο μας. Οι υπόλοιπες έχουν τρέξει και στους προηγούμενους κύκλους. Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας πραγματοποιεί σεμινάρια από τον Οκτώβριο του 2016. Πλέον βρισκόμαστε στον 5ο κύκλο σεμιναρίων, ο οποίος, όπως σας είπα, ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα και ολοκληρώνεται πριν τα Χριστούγεννα. Το ενδιαφέρον από τον κόσμο που έχει παρακολουθήσει και τα σεμινάρια μας, αλλά και τις γενικότερες δράσεις του κέντρου μας, είναι αρκετό. Υπάρχουν ήδη εγγραφές και θα ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα μαζί με την έναρξη των σεμιναρίων. Οπότε στα τηλέφωνα επικοινωνίας μας και καθώς και στο site μας, το οποίο είναι το www.km.gr, μπορεί ο κόσμος να μπαίνει, να ενημερώνεται ή να πραγματοποιεί κάποια εγγραφή για τα σεμινάρια μας. Η βιωματική εκπαιδευτική φύση των σεμιναρίων στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής παιδείας και την βελτίωση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή, καθώς και την ανάδειξη επιχειρηματικών ιδεών μέσα από συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Αγροτοδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας. Μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης. Ενώ αυτό που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι αρκετοί νέοι πλαισιώνουν για ακόμη μια φορά τα σεμινάρια. Ναι, αυτό είναι και το ενθαρρυντικό στοιχείο του κέντρου μας, ότι οι μικρές ηλικίες, σε ποσοστό δηλαδή αρκετά υψηλό, από φοιτητές, από νέους αγρότες, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν βρει περιουσία στον πρωτογενή τομέα αλλά και ενδιαφέρον από τις οικογένειές τους, έρχονται, παρακολουθούν, ενημερώνονται για τις δράσεις μας, παρακολουθούν γενικότερα τις ημερίδες μας, και αυτό είναι το ενθαρρυντικό, όπως σας είπα, ότι υπάρχει μια στροφή προς τον πρωτογενή τομέα.